Παντρεύεστε με το τέτοιο. Ναι. Και σας παντρεύει η αναβίση. Έχεις δίκιο. Σκέψου όμως ότι όλο το καλοκαίρι υπήρχε μια ηρεμία. Τώρα λίγο, δεν ξέρω γιατί, κάπως μπορεί να υπήρχε ένα κενό και να ήθελαν κάπως να γεμίσουν κάποιες σειρές και λένε ας πιάσουμε αυτό το ζευγάρι, έχουμε καιρό να το πιάσουμε. Αλλά γενικά νομίζω ότι δεν συμβαίνει ακριβώς αυτό που συνέβαινε πριν από ένα χρόνο. Και το λέω σαν καλό αυτό. Της δημιούργησε η γρήγορη επιτυχία σε τηλεόραση και θέατρο ανασφάλειες. Ναι, βέβαια. Καλά, βέβαια, όλοι όσοι ασχολούμαστε με αυτή τη δουλειά έχουμε ανασφάλειες άπειρες και τις ανακαλύπτουμε και όλα σιγά-σιγά, δεν τις ξέρουμε. Μου δημιούργησε πάρα πολλά σύνδρομα. Αναπεριόδους όμως τα ξεπερνάω. Εγώ δουλεύω πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Δημοσιεύματα την θέλουν να βρίσκεται σε συνομιλίες με το Μέγκα και το Έψιλον για παρουσίαση εκπομπής. Τι λέει όμως η ίδια? Σε εκπομπή δεν έχω ακόμη αποφασίσει αν θα κάνω κάτι και στο λέω πολύ ειλικρινά. Αυτή τη στιγμή έχω αφοσιωθεί εδώ γιατί η πρεμιέρα είναι πολύ κοντά. Την τηλεόραση την αγαπώ και δεν μπορώ να γυρίσω την πλάτη μου στην τηλεόραση γιατί μου έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα. Απλά δεν είμαι διατεθειμένη να κάνω πάντα τηλεόραση. Μπορώ να κάνω όταν κάτι μου κεντρήσει το ενδιαφέρον και ξέρω ότι μέσα σε αυτό μπορώ να είμαι όπως